στα όσα διεκδικούν και στα πάγια αιτήματα για αυξήσεις σε συντάξεις, παροχές υγείας αλλά και επιστροφή όσων έχουν κοπεί την εποχή των μνημονίων, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος των συνταξιούχων, καλώντας παράλληλα τους συναδέλφους του να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις τους και δικαίωση των αγώνων τους. Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Οικανομογεννήνων θέλει να σας ευχαριστήσει για την προθυμία που δείχνετε κάθε φορά που θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τα μέλη μας και να ενημερώσουμε όλους τους συνταξιούχους του νομού μας. Στις 24 Νοέμβρη, δύο πούλμαν με 90 συναδέλφους συνταξιούχους μεταβήκαμε και συμμετείχαμε στη μεγαλειώδη πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα. Ήταν τόσο μεγάλη συγκέντρωση που κάλυψε την Κλαθμόνο, στην Πανεπιστημίου, την Κοραή. Ξεδιπλώσαμε τα πανό και τις σημαίες μας, χιλιάδες διαδηλωτές που φτάσαμε από κάθε γωνιά της χώρας. Από την Κρήτη έως τον Εύρο και από την Πελοπόννησο, τη Στερεά, τη Θεσσαλία, τα Γιάννενα με το πανό μας που δηλώναμε ότι είμαστε διατεθειμένοι, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δείξουμε καμιά ανοχή, καμιά αναμονή στην πολιτική που μας κάνει πιο φτωχούς. Η πανελλαδική μας συγκέντρωση προετοιμάστηκε μέσα από ένα πρόγραμμα περιφερειακών συσκέψεων και μεγάλων συγκεντρώσεων σε όλη τη χώρα. Με τη μεγάλη συγκέντρωση των συνταξιούχων της Αττικής στις 14 Νοέμβρη. Μετά από όλη αυτή την αγωνιστική πορεία, ο Υπουργός Εργασίας και οι δύο υφυπουργοί δέχτηκαν την αντιπροσωπεία της ΣΕΑ να συζητήσουν επάνω στα προβλήματα των συνταξιούχων, σε αντίθεση με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου που ποτέ δεν μας δέχτηκε. Στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκαν όλα τα προβλήματα του συνταξιουχικού κόσμου της χώρας μας και η απέτηση να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις για τη λύση τους. Ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί, αφού άκουσαν την παρουσίαση των αιτημάτων των συνταξιούχων από την αντιπροσωπεία της ΣΕΑ, έδωσε την υπόσχεση ότι αυτά θα μελετηθούν. Ο ίδιος ο Υπουργός αναγνώρισε ότι σε ορισμένα ζητήματα από αυτά που τέθηκαν στη συζήτηση χρειάζεται να δοθούν λύσεις.